Ποια είναι η τέλεια κοινωνία για σένα? Η τέλεια κοινωνία? Η τέλεια κοινωνία. Τώρα ήταν πολύ ωραία ερώτηση. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Και αν είναι μια ουτοπία ίσως. Θα είναι ουτοπία. Με βάση ό,τι έχουμε ζήσει. Θα είναι μια πραγματική, έτσι, μια αληθινή ουτοπία όμως. Α. Θα είναι ένας παράδεισος. Πρώτα απ' όλα ας αρχίσουμε από εκεί. Οκ. Okay. Απ' την αρχή. Αν ο Αδάμ και η Εύα δεν είχαν... Η Αδάμ και η Εύα από την βίβλο. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε κάτι για που δημιούργησε ο άνθρωπος πάλι στο χαρτί, έτσι. Αυτό, οκ. Okay. Εντάξει, το ξεκαθαρίσουμε, ναι, ναι. Okay. Μπορεί αυτούν του ανθρώπου όμως να ήρθε μέσω της θείας φώτισης αυτή η γνώση. Κανείς δεν ξέρει. Οκ. Okay. Okay. Εμείς το παίρνουμε όμως σαν ένα βιβλίο όπως όλα τα άλλα που γράφτηκαν. Μπράβο. Οκ. Okay. Αρχίσουμε από εκεί. Ο Αδάμ και η Εύα, αν δεν τρώγανε από το απαγορευμένο μήλο, από τον απαγορευμένο καρπό, που ο καρπός της γνώσης και ο καρπός της αιωνιότητας ήταν απαγορευμένος. Της γνώσης και της αιωνιότητας. Αιώνια ζωής. Ναι. Αν δεν έτρωγε ο Αδάμ και η Εύα από αυτόν τον απαγορευμένο καρπό, τι θα γινότανε? Δεν θα υπήρχε ανθρωπότητα. Ναι, με βάση αυτή την ιστορία δεν θα υπήρχε. Άρα, είμαστε στην κόλαση. Oh, καλό. Too deep. Βρισκόμαστε σε μία ανυπακοή της αρχικής okay, ναι, δημιουργίας ναι, ναι, του Θεού, σε εισαγωγικά. Okay. Ήταν όντως η πρώτη πράξη ανυπακοής σε αυτό okay που έχουμε διαβάσει. Η απόλυτη κοινωνία, είπες, τι είχες πει, η απόλυτη τέλεια, τοπία, ναι, η τέλεια, ναι, κοινωνία, ναι, ναι. Α, αυτό. Η τέλεια κοινωνία συνοψίζεται μέσα σε μία λέξη. Ελευθερία. Κοίτα όμως πώς λειτουργεί αυτή η κοινωνία. Είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θες, αρκεί να μην κάνεις σε οτιδήποτε είναι ζωντανό γύρω σου, που έχει μάτια, μυαλό, καρδιά, μπορεί να μιλήσει μεταξύ του κάπως, έχει λόγο. Να επικοινωνήσει, ναι. Ή έναν άλλον άνθρωπο ή έναν άλλο ζώο, με το να μην κάνεις κακό σε σένα, στον εαυτό σου και στους άλλους γύρω σου. Με την απαγόρευση ρητή σήμερα τώρα, απαγορεύουμε όλοι, επειδή έχουμε τη δύναμη, μπορεί να γίνουμε, είμαστε πολλοί, να απαγορεύσουμε τα ορυκτά καύσιμα. Mm-hmm. Να μην ξαναβγεί από τη γη κανένα πετρέλαιο, κανένα ορυκτό καύσιμο, οτιδήποτε καίγεται και καταστρέφει την ατμόσφαιρα. Okay. Ο ήλιος είναι η νούμερο ένα και πιο σημαντική ενέργεια που υπάρχει, μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε άπειρα. Ηλεκτρισμό. Φουλ. Ο ηλεκτρισμός μας είχε βρει ο Τέσλα τον πύργο που εκπέμπει σχεδόν σε όλη τη γη, ας πούμε, πόσο ήταν τρελοί αυτοί. Καταστρέψανε και φτιάξανε αυτό που τους προσφέρει λεφτά. Μα αυτό είναι το θέμα, κατάλαβες, ότι όσο υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Αυτό ακριβώς. Πόσο εφικτό είναι, γιατί αυτοί που έχουν μια τέλεια κοινωνία δεν υπάρχει δυνατή χρήμα. Σε μια τέλεια κοινωνία δεν υπάρχει χρήμα. Υπάρχει μόνο ανταλλαγή για μένα, συνεννόηση. Υπάρχει ελευθερία, αλλά με αυτό που είπαμε, με το να μην προσβάλλεις τον άλλον. Δηλαδή, η απόλυτη ελευθερία έρχεται με τον αλληλοσεβασμό, πώς το πω, και με το να εκμεταλλευόμαστε τις φυσικές πηγές, δηλαδή της γης, να μην την εκμεταλλευόμαστε ώστε να την καταστρέψουμε. Γιατί? Γιατί μόνο τα τελευταία 100 χρόνια στη βιομηχανική εποχή καταστρέψαμε το 60% των δασών. Μιλάμε τώρα για το 0,0000001 της ιστορίας της γης. Μέσα τα τελευταία 100 χρόνια. Δώσ' μας άλλα 100 χρόνια. Καταστρέψουμε όλο τον κόσμο. Τελείως. Δηλαδή, έχουμε ένα μυαλό το οποίο μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος και ο υπέρτατος φίλος μας, που μπορεί να μας αποτρέψει από κινδύνους, μπορεί να μας κρατήσει ωραίους, ζωντανούς, να μας φτιάξει, να κάνουμε εδώ τατού, να φτιάξουμε πράγματα, εδώ το βίντεο, το podcast, όλα αυτά. Να...
κοίτα τι κάναμε. Ναι, ρε φίλε. Κάναμε άπειρα πράγματα καλά. Αλλά με το να τα κάνουμε αυτά, δεν σκεφτήκαμε τη συνέπεια. Τις συνέπειες που είναι ο σεβασμός. Και αν υπάρχει Θεός και θεϊκότητα, είναι κοιτάς τον ήλιο, και αν υπάρχει η μεγαλύτερη θεά, είναι η γη. Όταν προσεύχεσαι, πρέπει να προσεύχεσαι κάτω. Στα έχει όλα. Στα δίνει όλα. Και μας μάθανε όλοι να προσεύχομαστε πάνω. Που δεν ξέρεις, δεν έχεις ιδέα τι συμβαίνει στα άστρα, ρε φίλε. Εδώ δεν ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα στους ωκεανούς. Ξέρουμε το 3% των ωκεανών και ξέρουμε παραπάνω για τον Άρη και όχι για τους ωκεανούς. Αφού πολλές φορές κάνω πλάκα με ένα φίλο μου που μας αρέσουν φουλ τα ντοκιμαντέρ με καρχαρίες. Πήγα, άστορε, πήγα στο πλανητάριο και είδα ντοκιμαντέρ για τον ωκεανό. Για τους ωκεανούς. Φίλοι, είναι άρρωστα και πολλές φορές έχουμε δει καρχαρίες που έχουν κάτι σημάδια, κάτι γρατζουνιές και λέμε, φίλε, τι σκατάζει. Έχουν περάσει. Ναι. Τι υπάρχει μεγαλύτερο κύκλο. Ήταν δελφίνια. Έχεις ένα ροζ δελφίνι που είναι σπάνιο και είναι χαραγμένο σαν πλαστελίνη παντού. Ναι, φίλε. Και λέω, τι σκατάζει εκεί κάτω που δεν έχουμε ανακαλύψει, έτσι. Αυτό. Που μπορεί, ξέρω εγώ, να κάνει ατάξη καρχαρία και να του κάνει ζημιά που θεωρείται, ας πούμε, το πιο επικίνδυνο. Και τι μέγεθο έχει. Τα τέτοια ρεσί, τα. Πώ λέγονται τα αυτά με τα πλοκάμια, τα. Τα καλαμάρια. Τα καλαμάρια τεράστια που είναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Τίποτα. Ένα κόσμο τέλειο, μπρο, είναι χωρί προβλήματα. Είναι ένα κόσμο με ανθρώπου που όλοι μαζί μοιράζονται το φαγητό του, όπω λέγαμε παλιά. Υπήρξε και αυτό η ανταλλαγή προϊόντων στο παρελθόν. Έτσι, φουλ. Αυτή η κοινωνία όμω. Πρώτα απ' όλα. Άμα το πάρουμε και η αρχή τη οικονομία. Αυτό, αν κοιτάξουμε τον πρώτο άνθρωπο που έφτιαξε το χρήμα, ήταν σίγουρα ένα άνθρωπο ο οποίο είχε άπειρη δύναμη. Ένας βασιλιάς. Ναι. Ένας άνθρωπος που σκέφτηκε πώς να μεταχειριστεί τους ανθρώπους πιο εύκολα. Πιο πολύ, εντάξει, κοιτάξτε. Και έδωσε σε μερικούς χρήματα. Και τι γίνεται. Έτσι δημιουργήθηκαν και. Ανισόμενος. Κατά κάποιο τρόπο και οι θρησκείες, να σου το πω έτσι. Μα πήγε το μυαλό μου τώρα με την καθήνα στον Ιούδα και τα 30 αργύρια. Ναι, ακριβώς. Δεν θα υπήρχε ο Χριστός άμα δεν υπήρχαν τα αργύρια. Αυτό. Ακριβώς. Δεν θα. Δηλαδή είναι, τα χρήματα σε αυτή την περίπτωση είναι πάλι το κακό μέρος της ιστορίας. Ναι, και σύνα, δεν θα υπήρχε ο παράδεισος αν δεν υπάρχει κόλαση. Είναι το yin yang. Αυτό λέμε. Πήγα να σου πω. Και άμα το πάρεις λογικά, έτσι είναι. Βρισκόμαστε σε ένα. Δηλαδή, βρισκόμαστε σε ένα μέρος που μπορεί να δεις το πιο τρελά αποκρουστικό αρνητικό θέαμα και δίπλα από αυτό να δεις το πιο ευλογημένο θετικό. Ναι, πράγμα που θα θαυμάσεις και θα πεις, κοίτα, ενώ έκλαιγα πριν, τώρα κλαίω από χαρά. Είναι πολύ. Είναι η ζωή, είναι ένα μυστήριο γενικά. Που δεν πρέπει να την δεις σοβαρά. Πρέπει απλά να την απολαύσεις. Είσαι εδώ απλά για να είσαι εδώ.